Αλλά αντιλαμβάνεστε, είναι καλό μεσημέρι από τη Βενγκάζη. Αυτό που συζητούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ είναι τα επιχειρησιακά, διότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα επιχειρησιακά βεβαίω στα μέτωπα του Ράσλανουφ και τη Μπρέγα. Η σημερινή ημέρα οι εξεγερμένοι παλεύουν, το είπε, να κρατήσουν τι θέσει του. Αλλά η μάχη είναι άνηση. Συνεπώ η πλάστη γέρνει προ την καλά εξοπλισμένη πλευρά Καντάφη. Νέε εκκλήσει με τα τάφτα λοιπόν από το Εθνικό Συμβούλιο εδώ στη Βενγκάζη για ζώνη απαγόρευση πτήσεων, όπω επιλέξει μα λέει στου δημοσιογράφου ο εκπρόσωπο τύπου Ιμάν Μπουγκαίκη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο τη Βενγκάζη, τη Σχολή Οδοντιατρική. Όπω επιλέξει λοιπόν μα λέει, όπω διαμορφώνεται η κατάσταση, η διπλωματία δεν είναι αρκετή, δεν φτάνει όταν σκοτώνονται άνθρωποι, δεν φτάνει καν η ζώνη απαγόρευση των πτήσεων, πρέπει να του βομβαρδίσουν τώρα πριν είναι αργά. Να σα πω ότι υπέρ τη ζώνη απαγόρευση πτήσεων με προϋποθέσεις αναμένεται να ταχθεί σήμερα ο Αραβικό Σύνδεσμο. Συνεδριάζει για την Ιβύη στο Κάιρο, δεν επιτρέπει μάλιστα τη συμμετοχή στην Αποστολή τη Τρίπολη. Το πράσινο φω του Συνδέσμου έχει ιδιαίτερη σημασία, προϋπόθεση για τη Δύση, αντιλαμβάνεστε, για να μην θεωρηθεί η εμπλοκή τη, όπω το είπε ο Γερμανό υπέρ σήμερα, σταυροφορία κατά μουσουλμανικού λαού. Όμω, το σημαίνουν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με τις απώλειες που υφίστανται οι εξεγερμένοι στις ζώνες των συγκρούσεων, ειδικά αν έχουν χάσει και την Μπρέγκα, όπως λέει η πλευρά Καντάφη, αυτό που κάνουν είναι να απευθύνουν σε δραματικούς τόνους έκκληση για διεθνή βοήθεια. Μας δείχνουν μάλιστα και τα μηνύματα που παίρνουν τις τελευταίες ώρες στα κινητά τους από την Τρίπολη. Όπως μας λένε, αυτό που γράφουν σε ελεύθερη μετάφραση, σας το λέω, ερχόμαστε και αλλημονώ σας. Λίνα. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.